Θέλω να με βοηθήσεις, Καμπαμαρού. Να σε βοηθήσω? Χτυπάς κάποιον με μαστίγιο όταν χρειάζεσαι τη βοήθειά του? Καταραμένε. Ήθελα να εξακριβώσω τη δύναμή σου. Είσαι ο μόνος που μπορεί να αποφύγει το μαστίγιό μου. Το πυθικοειδέ σου, όχι, η υπεράνθρωπη δύναμη ήθελα να πω. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Χρειάζεσαι τη βοήθειά μου, εσύ Σιτζούνε? Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θέλω να δείξεις τις γρήγορες κινήσεις σου και να φερθείς σαν φίλος μου. Δεν είμαι φίλος. Προσπάθησες να με μαστιγώσεις τώρα μόλις. Και τώρα με αποκαλείς φίλος μου. Είσαι πολύ εγωιστής. Και τι θέλεις λοιπόν? Μη με παίρνεις για του ποτένιο. Δεν νομίζω ότι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Τι είπες? Έχεις χρήματα. Χρήματα? Δεν είναι και τόσο αθώος όσο φαίνεται. Πόσα θέλεις? 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια γεν? Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα. Δεν είσαι παρά ένας μαθητής. Στάσου. Πόσα θέλεις? Πρόσεχε, μιλάω για λεφτά. Τα είδες ποτέ? Είναι πολλά λεφτά. Θα σου δώσω όσα θέλεις. Αλήθεια? Δεν λέω ποτέ ψέματα. 1 λεπτό. Θα τα λογαριάσω. Λοιπόν, έχουμε. Θα τηλεφωνήσω στην τράπεζά μου. Μπορεί να είναι πολλά. Ίσως να είναι 10 εκατομμύρια ή 1 δισεκατομμύριο. Όχι ξανά. Ένα μεγάλο πιάτο μακαρονάδα κοστίζει 300 γεν. 2 πιάτα κάνουν 600 γεν. 3 πιάτα κοστίζουν 900 γεν. Και 4 πιάτα κοστίζουν... 1200 γεν. Ναι, 1200 γεν. Σου κάνει έκπληξη? Πώς σου φαίνεται? Μπορείς να μ' αγοράζεις 4 μεγάλα πιάτα μακαρονάδα την εβδομάδα. Έχεις τη δυνατότητα αυτή ή όχι? Κάτι κρύβει αυτός. Είναι πονηρός. Εντάξει λοιπόν. Τι είπες? Αλήθεια? 1 μεγάλο πιάτο. 4 πιάτα την εβδομάδα κάνουν... Κάνουν 4.800 γεν. Μπορεί να πληρώνει 4.800 γεν με τόση ευκολία. Μπορώ να σου αγοράζω 5 ή 6 πιάτα αν θες. Τι? Μια αλήθεια? Αλλά πρέπει να μου υποσχεθείς ότι θα με βοηθήσεις. Τι λες? Θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου το Σαββατοκύριακο? Θέλω να σου μιλήσω κατά το φαγητό. Τι? Φαγητό? Θα μ' αφήσεις να φάω κάτι? Ο ένας μου αδερφός μαγειρεύει καλά. Μαγειρεύει τα πάντα. Τι λες? Δηλαδή? Μουρούνα αλλά προβενσιάλ. Τι είναι αυτό? Ψάρι μαγειρεμένο μέσα σε τοματόσουπα. Και μετά? Και μετά? Τηγανιτή μπαρακούντα αλλά αγγλέζ. Και μετά? Και μετά? Κρέπ, φρομάζ και σουκρούτ. Κοκίγι, σενζάκο γκραντέν. Κι άλλα, κι άλλα. Θεέ μου, άργησα. Τι είναι αυτό? Καλημέρα. Γεια σας. Καμπαμαρού. Γεια σου, Μάι, ο Κούμπο. Γεια χαρά. Σε ζηλεύω, Μάι. Αυτός είναι συγγενής σου. Κι εγώ σε ζηλεύω. Αυτός είναι τόσο γενναίος. Μην αγγίζετε το κουτί με το φαγητό μου. Φύγετε από εδώ. Τι γνώμη έχετε για τις ικανότητες του Καμπαμαρού? Νομίζετε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους άλλους μαθητές στα μαθήματα? Έχει προχωρήσει καθόλου? Φοβάμαι ότι... Αλλά η κυρία Οκούμπο τον συνέστησε και έτσι... Εντάξει τότε. Καλή τύχη σε εσάς. Ο Κομφούκιος είπε ότι είναι ωραίο να μελετά κανείς αυτά που έχει μάθει από πριν περιστασιακά. Ότι είναι ωραίο να σε επισκεφτεί ένας φίλος από μακριά. Πολύ καλά. Τώρα ο αριθμός 43. Είναι ο Καμπαμαρού. Προσπάθησε να διαβάσεις όσο περισσότερο μπορείς. Καμπαμαρού? Είναι η σειρά μου. Σελίδα 63. Σελίδα 63. Ο καθένας θα καταλάβει σύντομα με τι μοιάζει. Ο Θεέ μου. Όταν σκεπτόμαστε, όταν ανακαλύπτουμε ότι... Αδύνατον. Υπήρχε λάθος καμιά φορά στα παλιά ρητά, λυπόμαστε και αμφιβάλλουμε. Με το παρόν αναφέρω ότι η ιστορία του Αγίου Σινράν και τα λόγια που είπε στη Σύνοδο ήταν μια επανάσταση. Και γι' αυτό τον έδιωξαν και πήρε το τρένο και... Αρκετά. Αρκετά. Δεν είναι το βιβλίο σου. Δεν είναι το βιβλίο σου. Έτσι, Καμπαμαρού. Τι, δεν το έκλεψα. Το μάζεψα από την αυλή του σχολείου. Ποτέ δεν κλέβω βιβλία. Καταλαβαίνω. Μην εξάπτεσαι, Καμπαμαρού. Τι διάβαζε τόση ώρα, Καμπαμαρού? Δεν κατάλαβα τίποτα. Ησυχάστε. Διάβαζε το βιβλίο της 12ης τάξης. Είναι μάλλον δύσκολο. Ακόμα και οι μαθητές της 12ης δυσκολεύονται να το διαβάσουν. Αυτός είναι πολύ έξυπνος. Πώς το κατάφερε? Κάτι συμβαίνει με τον Καμπαμαρού. Δεν είναι και τίποτα. Καμπαμαρού, εσύ, ηλίθιε, διάβασε σωστά. Όταν δένουμε ένα σκοινί... Ξανά. Αου, αου. Η εξυπνάδα είναι αναγκαία για τον νίτσα σαμουράι. Διάβασε το, αν θες να ζήσεις. Όταν δένουμε ένα σκοινί... Όταν σκεφτόμαστε τους παλιούς, δεν φανταζόμουν αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν σπουδαίος, μένω κατάπληκτος. Είναι εμφυής. Είναι μεγαλοφυής. Πραγματικά, κυρία καθηγητά. Διάβασε το βιβλίο της 12ης τάξης με τόση ευκολία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Συνέβη και στο δικό μου μάθημα. Δίδασκα για τα ψάρια του ποταμού. Και οι γνώσεις του ήταν τέλειες. Μπορεί κανείς να βρει ψάρια του γλυκού νερού πίσω από τους χορταριασμένους βράχους. Τα κινητήρια νεύρα του είναι τέλεια. Έχει μόνη ευθυνησία. Ας το κάνω. Φαίνεται πως η κυρία Κούμπο είχε δίκιο. Ας το διαπιστώσω και μόνος του. Λοιπόν, είναι εξυπνότερος από ό,τι νομίζαμε. Θα το δούμε όταν έρθει σπίτι μου. Τι? Ένα κείμενο. Παρακαλώ, ησυχία. Ναι. Μα δεν είναι τόσο δύσκολο το τεστ. Οι βασικές ερωτήσεις μόνο. Επανάληψη των μαθημάτων του γυμνασίου. Εντάξει. Ο Καμπαμαρού είναι ένας μαθητής ευγενής, γεμάτος χάρη και κατάλληλος για το γυμνάσιο Γκιόκου. Η κυρία Κούμπο είχε δίκιο. Θα το ξανακάνω. Ένας αρσενικός πίθηκος κοιτάζει γύρω του και βρίσκει κάτι να φάει. Μοιάζεις για πίθηκο. Τον παρεξηγείς. Κοίταξε, πρόσεξε. Όλοι περιτριγυρίζουν τον Καμπαμαρού και τον καμαρώνουν. Φαίνονται ευτυχισμένοι. Ο Καμπαμαρού έχει ταλέντο να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Ο Καμπαμαρού μόνο ευτυχία και χαρά. Τώρα. Προσπαθεί να τους κάνει ευτυχισμένους ακόμη και αν ντροπιάζεται. Τι καλό παιδί. Για πολύ καιρό αμφέβαλα γι' αυτόν. Τώρα τον καταλαβαίνω καλά. Τον αμφιβάλλει κανείς γι' αυτόν είναι σαν να αμφιβάλλει για εκείνη. Συμφορά μου. Κι εγώ ήθελα να τον δοκιμάσω. Γιατί έκανα ένα τόσο μεγάλο κακό? Τι σου συμβαίνει? Τι έγινε? Χαμογέλασε λίγο. Έλα, σύνελθε. Να, έτσι κάνει ο γριόχειρος όταν ευριάζει. Έρχεται ο Σιτζούνε. Τι ελκυστικό, τι χαριτωμένο. Γεια σου, Σιτζούνε. Θέλω να σου μιλήσω, έρχεσαι μαζί μου? Είσαι τόσο διαφορετικός από χθες το βράδυ, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, έρχομαι μαζί σου. Μα τι γίνεται, δεν ξέρω. Οπα, ο Καμπαμαρού πηγαίνει μαζί με το Σιτζούνε. Καμπαμαρού, θα έρθω να σε πάρω το Σάββατο το απόγευμα, εντάξει? Θα είναι στο σπίτι ο αδελφός σου, αυτός που μαγειρεύει καλά? Ναι, θα είναι. Εντάξει. Καμπαμαρού θα φας έξω σήμερα. Σιτζούνε, σε παρακαλώ να τον προσέχεις. Μάλιστα, κυρία. Θα περάσουμε καλά στο σπίτι μου με τον Καμπαμαρού. Να είστε ήσυχοι, κυρία. Ένα κουτί φαγητού. Ο Σιτζούνε είναι καλός ακόμα και με τον Καμπαμαρού. Κι εγώ ήμουνα τόσο ψυχρή με τον Καμπαμαρού. Πρέπει να είμαι καλή και με αυτόν. Άραγε με συμπαθεί. Ας πηγαίνουμε τώρα. Γεια σου. Για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στο Τόκιο, ο Καμπαμαρού θα περάσει ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο με φίλους του. Το κουτί είχα το φαγητό μου. Φτάσαμε. Τι μεγάλο σπίτι. Εδώ μένεις? Σε τόσο μεγάλο σπίτι? Λάνσελοτ. Λάνσελοτ. Ωραίο όνομα που έχει. Πρόσεχε. Λάνσελοτ. Είναι μαθημένο να μην υπακούει παρά μόνο σε μένα. Άντε, πάμε, Λάνσελοτ. Γεια σου, Σιτζούνε. Καταραμένε, με τρόμαξες. Νόμιζα ότι ήσουν ένα χταπόδι. Σώπα, Καμπαμαρού. Είναι ο αδερφός μου, ο Φουτάμπα. Τι, ο αδελφός σου. Καλώς όρισες, Καμπαμαρού Ιγκάνο. Καλώς όρισες στο σπίτι μας. Ώστε εσύ είσαι που μαγειρεύεις καλά. Μάγειρας. Ετοίμαζα τώρα κάτι για όλους. Γεια! Το τραπέζι είναι έτοιμο. Είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μου, ο Κανάμε. Άντε, ελάτε! Ας το γιορτάσουμε! Ελάτε γρήγορα! Ιουχου! Ας το καλό! Έφτιαξα ένα γαλλικό φαγητό για σένα. Πάρε όσο θέλεις. Τι? Δεν φαίνεται καλό. Μοιάζει σαν δόλωμα για χείρους. Παράγγειλα τα υλικά ειδικά από τη Γαλλία. Είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλό. Το σπουδαιότερο είναι η γεύση, όχι η εμφάνιση. Μ' αρέσει. Είναι ειλικρινής. Και εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα άγρια αγόρια. Πρέπει να μασάς καλά, Καμπαμαρού. Ας αφήσουμε τα ρούχα για αργότερα. Δοκίμασε κι αυτό. Κι αυτό είναι επίσης πολύ καλό. Δεν καταλαβαίνω πώς θα πάει καλά ο Καμπαμαρού με τα αδέρφια μου. Από αυτό και μόνο φαίνεται η νοοτροπία του. Ο Σιτζούνε με Τζίρο έχει σωστή κρίση. Μπορεί να γίνουν καλοί φίλοι και από τη φιλία αυτή να προκύψει κάτι σπουδαίο. Φοβάμαι πως η χυδαιότητα του Καμπαμαρού μεταδίδεται και στο Σιτζούνε. Hey! Ας διπλήσουμε. Γρήγορα, Καμπαμαρού. Ακούς, Μάι? Ναι. Δεν με προσέχεις και πολύ. Τι ωραία. Φαίνεσαι χαριτωμένος, Καμπαμαρού. Αλήθεια? Ναι, πολύ ωραίο. Και μετά, το ρούχο που ετοίμασα ειδικά για σένα, Καμπαμαρού. Θρώισμα από τη Νέα Υόρκη. Μια γραβάτα με το σήμα της αγάπης του Μιλάνου. Και το τελευταίο, το σχέδιο Καμπούκι. Μπράβο, μπράβο. Ο Σιτζούνε έχει πολλούς διαλεκτούς φίλους, αλλά ο Καμπαμαρού είναι ο μοναδικός. Ο ανεπανάληπτος. Μ' αρέσει το γούστο του. Το θαυμάσιο στυλ νίντζα. Μοιάζει πολύ με νίντζα. Μα δεν το ξέρετε λοιπόν. Εγώ είμαι ο πραγματικός νίντζα. Αλήθεια? Το κατάλαβα μόλις σε είδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το κατάλαβα. Σε παρακαλώ, Καμπαμαρού, κάνε κάτι και για μας. Ναι, δείξε μας. Εντάξει λοιπόν. Ας πάμε έξω αμέσως. Θα σας δείξω. Μπράβο! Όχι. Μπλέχτηκαν στο βηματισμό του Καμπαμαρού και του έμοιασαν. Προσέξτε. Θα σας δείξω πώς ρίχνουμε το μαχαίρι. Να, κοιτάξτε. Πώς σας φάνηκε? Θαυμάσιο! Ας δοκιμάσουμε κι εμείς. Εντάξει. Κρατάτε εδώ σταθερά και με προσοχή. Κατάλαβα. Τώρα να αρχίσω να ρίχνω. Εμπρός, πάμε! Όχι, όχι, είναι αδέξια. Ναι, είμαστε αδέξιοι. Αδέξιοι. Γενικά ο κόσμος φοβάται τους αδελφούς μου. Ο Καμπαμαρού όμως τους παρέσυρε στο δικό του τρόπο ζωής. Είναι κάποιος. Έχει μια δική του προσωπικότητα. Ωχ! Κάνεις πολύ μεγάλο θόρυβο. Ησύχασε. Ησύχασε, είπα. Σταμάτα, Καμπαμαρού, θα σε δαγκώσει. Ναι, σταμάτα. Είμαι εντάξει. Έλα εδώ. Έλα, σκυλάκι. Σταμάτα, Καμπαμαρού. Το σκυλάκι με γλύφει. Αδύνατο. Απίστευτο. Μα είναι απίστευτο. Είσαι πραγματικά ένας Ινγκανίμπο. Hey, σταμάτα. Ναι, ίσως. Ινγκανίμπο. Ώστε είναι αλήθεια. Γι' αυτό δάμασε αυτό το άγριο σκυλί των Λάνσελοτ. Θα το χρησιμοποιήσω. Σταμάτα. Έπαιζα με τα ζώα στα βουνά. Δεν χρειάζομαι τον ύπο γι' αυτό. Όλα τα ζώα είναι φίλοι μου. Ας παίξουμε ξανά, Καμπαμαρού. Ας παίξουμε το φάσιο ξανά. Αρκετά, αδέλφια μου. Ο Καμπαμαρού κουράστηκε. Ω, Σιτζούνε, παίξε και εσύ μαζί μας. Σπάνια παίζεις μαζί μας. Όχι, δεν μπορώ. Έχω κάτι να πω στον Καμπαμαρού. Δεν είναι δικός σας φίλος για να παίζει μαζί σας. Έλα, Καμπαμαρού. Γεια σας. Ανησυχώ για το Σιτζούνε. Κάτι έχει. Σωστά. Μέρα με τη μέρα γίνεται διαφορετικός από μας. Πρώτα απ' όλα δεν μ' αρέσουν τα μακριά του μαλλιά. Είναι πραγματικά αδελφός μας. Τι είναι αυτό? Μια σκυταλοδρομία μεγάλης απόστασης. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που τρέχουν μια μεγάλη απόσταση. Είναι μαραθώνια σκυταλοδρομία. Η σκυταλοδρομία μεγάλης απόστασης στην περιοχή Κάντο θα γίνει σύντομα και εσύ θα λάβεις μέρος. Κατάλαβες? Γιατί εγώ? Για να αποκατασταθεί η τιμή του σχολείου μας. Πρέπει να αγωνιστείς. Η τιμή του σχολείου? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα. Ρίξε μόνο μια ματιά. Αυτή είναι η διαδρομή της σκυταλοδρομίας. Η ομάδα αποτελείται από 10 άτομα. Εσύ θα τρέξεις την τελευταία και μεγαλύτερη απόσταση. Είναι 15 χιλιόμετρα. 15 χιλιόμετρα. Είναι σαν να τρέξεις 45 φορές το γύρο της αυλής του σχολείου. Μόνο τόσο λίγο. Γι' αυτό συζητάς? Μόνο. Έτσι νομίζεις? Για πες μου, πόσα μπορείς να τρέξεις συνέχεια? 20 ή 30 χιλιόμετρα? Να. Κάποτε χρειάστηκε να τρέξω μέχρι την άκρη του νομού. Το χειρότερο ήταν όταν χρειάστηκε να τρέξω 3 μέρες χωρίς να σταματήσω καθόλου. Αδύνατο. Απίστευτο. Έτσι είναι. Ο παππούς ήταν παππούς. Καταραμένε παππού. Ησύχασε. Θα τρέξεις οπωσδήποτε, Καμπαμαρού, εντάξει? Με συγχωρείς, αλλά δεν δέχομαι διαταγές. Όχι πλέον άλλες διαταγές. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν θέλεις πια να φας άλλη μακαρονάδα, έτσι? Μου υποσχέθηκες ότι θα τρέξεις τη σκυταλοδρομία και σου υποσχέθηκα να σου αγοράσω όση μακαρονάδα θέλεις. Πρέπει να αγωνιστείς. Μακαρονάδα, νίκησες. Θα τρέξω. Εποφελείς από την αδυναμία μου. Το να τρέξεις δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κερδίσεις το πρώτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο? Ναι. Πρέπει να βγεις πρώτος. Πρέπει να τρέξεις πιο γρήγορα από όλους. Πρέπει να αρχίσεις να προπονείς εντατικά από τη Δευτέρα. Είναι πολύ κουραστικό. Τελείωσες ό,τι είχες να μου πεις. Πρέπει τώρα να παίξω με τα αδέλφια σου. Τελειώσατε? Ναι, επιτέλους. Κουράστηκα. Κουράστηκα πολύ. Πάμε στο δωματιό μας τώρα. Ανησυχώ λιγάκι γι' αυτόν. Μα πρέπει να πάρουμε την νίκη αυτή τη χρονιά. Πονηρέο Γκιόκου. Καταραμένε Ματζίμα. Γρήγορα θα το μετανιώσετε.